Μια μεγάλη αγκαλιά για το ορφανοτροφείο του Βόλου άνοιξαν σήμερα τα δύο τοπικά σούπερ μάρκετ της εταιρείας ΑΒ Βασιλόπουλος. Με αφορμή το Παγκόσμιο Έτος Εθελοντισμού που είναι το 2011, διοργανώθηκαν σήμερα όπου δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα η γνωστή αλυσίδα δεκάδες δράσεις εθελοντισμού με στόχο να δημιουργηθούν ισχυροί δεσμοί με τις τοπικές κοινωνίες, να αυξηθεί το ομαδικό πνεύμα και να ενισχυθεί η εταιρική κουλτούρα. Σαν ημέρα εθελοντισμού, αποφασίσαμε σαν εταιρεία και σαν κατάστημα ξεχωριστά να κάνει κάποιες εκδηλώσεις και να βοηθήσει κάπου. Εμείς θεωρήσαμε ότι το ορφανοτροφείο Βόλο έχει μεγάλη ιστορία, πολύ παλιά, οπότε αποφασίσαμε ότι θα συμμετέχουμε εθελοντικά εδώ, φέρνοντας τρόφιμα, φέρνοντας παιχνίδια στα παιδιά και διοργανώνοντας όλη την ημέρα τους κατά τέτοιο τρόπο ώστε να τους είναι πολύ ευχάριστοι. Θέλουμε να δείξουμε ότι μπορεί, υπάρχει και ένας άλλος τρόπος που μπορεί να συμμετέχουμε όλοι μας εθελοντικά. Γι' αυτό και είμαστε εδώ σήμερα. Το κατάστημα της ΑΒ Βασιλόπουλος στο Βόλο της 2ης Νοεμβρίου 107 και αυτό της Πολυμέρη 163 Μεγαρέφη, συμμετέχοντας στην πανελλαδική εθελοντική ενέργεια του Ομίλου, ανέλαβε τη διάθεση τροφίμων και ρουχισμού στο ορφανοτροφείο του Βόλου. Περισσότεροι από 60 εθελοντές μοίρασαν παιχνίδια, ρούχα, καθώς επίσης και διάφορα απορρυπαντικά και είδη πρώτης ανάγκης. Εγώ προσδοκώ ότι αυτή η κίνηση θα έχει αύριο. Γιατί δεν λέει τίποτε να γίνει μόνο αυτό που θα γίνει σήμερα. Θέλω να πιστεύω ότι οι ομάδες από τα καταστήματα που ήρθαν εδώ πέρα θα πάρουν κάποιο μήνυμα, θα βγούμε από τη βόλεψή μας, έτσι, και αυτό το μήνυμα να το στείλουμε και σε όλους τους άλλους που δεν φεύγουμε από τον καναπέ μας, δεν φεύγουμε από το σπίτι μας και δεν ξέρουμε τι γίνεται παρά έξω. Αξίζει πραγματικά να βοηθήσεις και να κάνεις κάτι για αυτά τα παιδάκια που δεν έχουν ίσες ευκαιρίες με κάποια άλλα παιδιά ίσως. Στον προαύλιο χώρο του ορφανοτροφείου στήθηκε σήμερα το πρωί ένα υπαίθριο μπάρμπεκι όπου οι υπάλληλοι του ΑΒ έψησαν σουβλάκια, λουκάνικα και μπιφτέκια και ετοίμασαν το κυριακάτικο τραπέζι των παιδιών. Μια άλλη ομάδα συμμετείχε στον καθαρισμό των εσωτερικών και των εξωτερικών χώρων του ορφανοτροφείου. Το να έρθει μια τέτοια πολυπληθής ομάδα συμπολιτών μας, εθελοντών, να δουν εδώ, να έρθουν σε επαφή με το χώρο, να δουν τις ανάγκες μας και να μπορέσουμε να έχουμε και μια συνέχεια σε στήριξη, είναι στην εποχή, ειδικά που ζούμε της οικονομικής δυσπραγίας, αυτό το οποίο, αυτό στο οποίο αποβλέπουμε, στον εθελοντισμό, στη συνεργασία και επίσης στην ομαδική αυτή έτσι βοήθεια. Ελπίζουμε αυτό να αποτελέσει αρχή και για άλλες εταιρείες και παράδειγμα όπως της εταιρείας Βασιλόπουλου, ούτως ώστε να έχουμε μια συνέχεια και να μην είναι μόνο μια έτσι σημερινή, ας το πούμε, ενέργεια, δράση στον τομέα αυτό.